Κύριε Αντιπρόεδρε της Ακαδημίας, κύριε Πριτανή, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, στο θεωρητικό μέρος του τόμου, τον οποίο παρουσιάζουμε, περιλαμβάνονται 15 μελέτες που καλύπτουν σπουδαίες πτυχές ή θεσμούς της αρχαίας Ελλάδος, ζωτικής σημασίας και για τη σύγχρονη εποχή. Εξετάζεται εν αρχή από τον Εμμανουήλ Μικρογεννάκη τον ομιλούντα, η μαγεία αλλά και η τραγωδία της ισότητος. Και τονίζεται ότι όπου ο Δήμος επιδιώκει ισοπαίδωση και καταπολεμεί κάθε αριστείν, εκεί η πολιτιακή ζωή αναστατώνεται. Σε άλλη μελέτη του ιδίου αναλύεται πώς μια αυθαίρετη μαρξιστική χρειά ερμηνεία χωρίου των πολιτικών του Αριστοτέλους είχε ως επακόλουθο να παρουσιαστεί μια ορθή πολιτεία ως παρέκβασης. Από τον ομιλούντα έγινε διόρθωση της διορθώσεως προς αποκατάσταση των πραγμάτων. Ο Ιωάννης Δελής που ακούσατε προλίγου μας εξηγεί πώς περάσαμε από τα άτομα του Δημοκρίτου και το ομοιομερί του Αναξαγόρα, δύο φιλοσόφου του 4ου 5ου αιώνα, στις μονάδες του Λάιμπνιτς, περί του 1700, ο οποίος εξαϊλώνει τα Δημοκρίτια άτομα και θεοποιεί το νου του Αναξαγόρα. Ο Αριστίδης Χαζής εξετάζει την Αθηναϊκή Δημοκρατία και την ευρίσκει όχι αρκετά εδραιωμένη ως κράτος δικαίου εν σχέση προς τη σύγχρονη. Μία συγκριτική αποτίμηση της τυπολογίας των πολιτευμάτων στη σκέψη του Πλάτωνος και του Μοντεσκιέ γίνεται από τον Νικόλο Τσίρο, ο οποίος παρατηρεί ότι η μοντεσκιανή διάκριση μεταξύ αρχής και φύσης των πολιτευμάτων κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την ερμηνευτική γραμμή του Πλάτωνος. Ο Διονύσιος Τυριγότης αντιπαραβάλλει τις έννοιες κράτος ή κράτους και έθνους και παρακολουθεί τη διάστηξη μεταξύ των δύο στο σύστημα του Ιωάννου Καποδιστρίου, του οποίου παρακολουθεί την κοσμοθεωρητική αντίληψη στη συγκρότηση του ελληνικού έθνους. Ο Νικόλαος Κυριαζής και ο Εμμανουήλ Μάριος Οικονόμου επισκοπούν την πάντοτε λαβυρινθώδη αθηναϊκή οικονομία και παρατηρούν ότι εφήρμοσε ήδη στην πράξη πολλά σύγχρονα μεθοδολογικά θεσμικά εργαλεία στη δευτερογενή και τριτογενή κατάσταση της παραγωγής. Στον πολυδαίδαλο χώρο της τέχνης, η Μαρία Λένη περιέρχεται από την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική στις νεοκλασικές προσώψεις με καριάτιδες και παρατηρεί ότι η αυξημένη προτίμηση σε αυτές οφείλεται στην επίδραση που ίσχυσαν οι καριάτιδες του Ζαπίου Μεγάρου, του Ξενοδοχείου Μέγας Αλέξανδρος Σιάλες. Η Κατερίνα Ζησιμοπούλου αναζητεί και καταγράφει ολύμπια σώματα στην ταινία «Ολύμπια» της Λένη Ρίφενσταλ. Είναι μια μελέτη για τη μνήμη και τη ταυτότητα. Η συνοθέτης διαχειρίστηκε την εικόνα της περίοδου του Μεσοπολέμου ως μια αντισυμβατική ηρωίδα της εποχής. Διασκευή, για παράδειγμα, της Διοτήμας, η οποία Διοτήμα απεικονίζεται ως μια μυστηριώδης χορεύτρια. Στην απέραντη και πάντοτε σαγηνευτική ελληνική μυθολογία επιχειρεί μια πολλά υποσχόμενη γεωμυθολογική προσέγγιση ο Ηλίας Μαριονάκος, ο οποίος βλέπει στα μόλια της Δεστάνης της Αρκαδίας την αρχαιότερη εορτή για το νερό και το περιβάλλον. Μία εξάδα εκλεκτών ερμηνοτέχνων, Καλαχάνης, Πρέκα, Παπαδήμα, Κωστίκο, Θεοδοσίου, Μανιμάνης και πάνω, κάνουν τη χαρτογράφηση του αξιδίου της επιστροφής του νόστου των αργοναυτών σύμφωνα προς τα αργοναυτικά του Ορφέως. Τη θεωρία της ορφικής κοσμογονίας μας παρέχει με εγγραφηρότητα η Μαρία Σίδερη. Ο Σωκράτης Χρυσοδουλωρής μας παρουσιάζει τον μύθο του Οδυσσέως και τον αποσυμβολισμό του, όπως τον επιχειρεί. Ο μύθος αφορά στους άνθρωπους του Οδυσσέως εναντίον των ιστών, Περιφύτη, Σκύρωνα, Σύνη, Προκρούστη και Κερκιώνα.
Δύο μελέτες έχουν αφιερωθεί στον γρίφο του Σταρτισσού, της νοτιοδυτικής Ιβυργής Χερσονήσου. Εδώ γίνεται παλαιογραφία του κόλπου του Γκάδη κατά δευτέρα χιλιετία. Σε αυτή και σε άλλη ταυτόση μελέτη για τον Σταρτισσό γίνεται από τους δύο ερευνητές Αντώνιο Ροντιγκρίγιας Ραμιρές και Χουάν Πιλαρίες Πορνόμπλες επανεξέταση της αναπαραστάσεως από τους αρχαίους έννοιες του βασιλείου της Σταρτισσού, Σταρτισσός. Η σημερινή χερσόνησο του Κάδη χωρίστηκε σε τρία νησιά. Ένα από αυτά είναι η Ρήθεια. Προσέξτε. Την αναφέρει ο γεωγράφος Στραβών σε συνδυασμό με το μύθικο Χιριώνη, τον βασιλιά της Σταρτισσού και τον Ηρακλή, τον Έλληνα ήρωα της εποχής του Καρκού. Ο Στράβων αναφέρει επίσης λιμάνι του Μενεστέως ως και ομόνιμο μαντίο. Πιθανολογείται, αγαπητοί ακροατές, ότι ο εν λόγω Μενεστέως είναι ο ίδιος ο Αθηναίος ηγέτης που επόλεμψε τον Τροϊκό πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω. Σημειώνω ότι πολλοί ιδιώτες της πόλης επλούτησαν επίσης από την πλουτοφόρο Σταρτισσό της Ιβυργής Χερσονήσου κατά τους αρχαϊκούς χρόνους. Και λέγεται χαρακτηριστικός από τον Ηρόδοτο ότι οι Σάμιοι εκέρδισαν τεράστια ποσά εκ Σταρτισσού, όσα κανείς μετάγει σώστατον των λαοδάμαντος εγινήτην. Τούτο γάλ ουκ ιατε αστιαρή σε άλλον. Επλούτησαν οι Σάμιοι, αλλά ο Αιγινίτης Σόστρατος υπερέβαλε τους πάντας. Αυτό αποδεικνύει ότι η Σταρτισσός είχε μακροτάτη διαχρονική ανάπτυξη και οπωσδήποτε δεν περιορίζεται στην εποχή του Καρκού. Πολύ χαρακτηριστική της μεγαλοπράγμανος πολιτικής της Σταρτισσού είναι ότι ο βασιλεύς της, ο υπεραιωνόβιος Αργανθόνιος, έζησε 120 χρόνια και τα 80 ήταν βασιλεύς. Αυτός ο Αργανθόνιος έστειλε βοήθεια στη Φώκια για να αντισταθεί στην επέκταση των Περσών. Σε μία γενική επισκόπηση του τόμου είδαμε τα αρχαία επιτεύγματα στη χρησιμότητα που έχουν για τον σύγχρονο κόσμο από την εγλίεσα σκοπιά της Ολυμπίας. Ευχαριστώ πολύ.